κύριοι, γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα είναι εδώ για να σας παρουσιάσει ένα ιστορικό ημερολόγιο, ένα ημερολόγιο που έχει γίνει θεσμός, ένα ημερολόγιο που τίνει να γίνει συλλεκτικό. Τι τίνει, δηλαδή έχει γίνει ήδη. Είναι μια δουλειά, ψυχή, κατάθεση από το ΤΑΣΕΗ και γύρω από όλο αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί να είναι μόνο ένας άνθρωπος, αλλά υπάρχει ένας κεντρικός άξονας όλου αυτού εδώ του ημερολογίου. Είναι ο φίλος μου ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, τον οποίο έχω και σήμερα καλεσμένο, για να μας μιλήσει για αυτό το σπουδαίο έργο που είναι το ημερολόγιο. Σπύρο μου, εντάχει, ημερολόγιο, έχεις κάνει ένα ημερολόγιο θεσμό. Ναι, ήταν μια έξυπνη ιδέα που ξεκίνησε το 18, επειδή τότε έκλεισαν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου Ηθοποιών. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν κάτι πολύ έξυπνο, πέρα από τις άλλες γιορτές που γίνανε, γιατί γίνανε αρκετές γιορτές μνήμης, να κάναμε και κάτι που θα έμενε. Ήταν μια δικιά μου ιδέα να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο λεύκωμα που θα το πουλούσαμε κιόλας για να μαζέψουμε χρήματα, γιατί ήδη βρισκόμασταν στη μεγάλη κρίση των μνημονίων, ώστε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών να έχει χρήματα να βοηθάει ανθρώπους που βρίσκονται σε προβλήματα. Αυτό το πρώτο ημερολόγιο έτυχε πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Να σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή το έχουμε κάνει τρίτη επανέκδοση. Δηλαδή, ενώ έχουμε τα καινούργια ημερολόγια, επανεκδίδουμε και τα παλιά. Γιατί πολλοί άνθρωποι που τα γνωρίζουν τώρα θέλουν να πάρουν και όλα τα παλιά. Να έχουν τη σειρά όλοι στο σπίτι τους. Άρα, το πρώτο ημερολόγιο είναι στην τρίτη του έκδοση τώρα. Γιατί το πρώτο ημερολόγιο αφορούσε στα μπουλούκια, στο θέατρο του βουνού, στα πρώτα ραδιοφωνικά έργα που άρχισε να γυρίζει το ΕΙΡ και στην πρώτη τηλεόραση, την Ασπρόμαυρη. Και έτσι ήταν, είχε πολλά θέματα. Είχε και νοσταλγικά θέματα και ιστορικά. Κάθε χρόνο νοσταλγικά. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά, όταν είδαμε ότι αυτό έπιασε, λέει τώρα τι θέμα. Σπάω το κεφάλι μου και λέω, θα κάνουμε τις θεατρικές οικογένειες και τους ηθοποιούς που ζουν και είναι πάνω από 85 ετών. Από αυτούς τους 100 που βρήκαμε άνω των 85 ετών, σήμερα έχουν φύγει 13 από αυτούς. Υπάρχουν, η μεγαλύτερη να σκεφτείτε είναι η Στέλλα Γκρέκα που έχει περάσει τα 100. Και η μεγαλύτερη που έφυγε είναι η Τιτίκα Νηφιφοράκη που έφυγε στα 106 πέρυσι. Αλλά προλάβαμε και τους κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Σύλλογο Αθηναίων, όπου ήρθαν όλοι, εκδήλωση για το ημερολόγιο φυσικά, αλλά ήταν τόσο λαμπερή που χάρηκαν, λαμπερή εκδήλωση, χάρηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ζήσαμε. Το 19, ψάχνοντας τα θέματα, σκέπτομαι να κάνουμε τους ηθοποιούς που βρίσκονται σε όλα τα κράτη της γης και ποιοι από αυτούς έκαναν καριέρες εκεί ή ποιοι συμμετείχαν σε ξένα... Σε ξένες παραγωγές, θέατρα. Και το αρχίσαμε από τον καιρό της πρώτης μετανάστευσης. Βρήκαμε πάνω από 500 άτομα σε κάθε κράτος χωριστά και σε περίεργα κράτη. Ας πούμε το ότι στην Κίνα έχουν υπάρξει Έλληνες. Σε κάτι κράτη της Λατινικής Αμερικής, στην Νότια Αφρική, στο Ισραήλ, όπου δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τέλος πάντων, ο Έλληνας είναι ένας ήρωας του Ισραήλ, ο οποίος έχει γίνει και ταινία εκεί και σπάει τα ταμεία. Και ήταν Έλληνας, μετανάστης. Βρήκαμε πάρα πολλούς, ιδιαίτερα ήταν πολύ, αυτό που δεν το ξέρω ούτε εγώ, ότι πάρα πολλοί στάρ του Hollywood έχουν ελληνική καταγωγή. Ναι. Πάρα πολύ. Πιο γνωστοί τους ξέρουμε, τους πιο γνωστούς, ο Σαββάλας και οι υπόλοιποι. Αυτοί που δεν είναι και τόσο γνωστοί. Αυτοί που δεν είναι γνωστοί. Συμμετέχουν σε ταινίες. Ναι, ναι. Βρήκαμε άπειρους. Η πιο νέα στάρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό είναι η Ντέλια Αγαλιανού, η οποία ξεκίνησε από ένα reality εδώ και αυτή τη στιγμή είναι η στάρ του Netflix στο Μεξικό. Η οποία τη βρήκα και στο τηλέφωνο και συγκινήθηκε γιατί της έστειλα το ημερολόγιο στο Μεξικό. Και έτσι ήταν ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό. Το 20. Πού ήμασταν. Το 19 ήμασταν. Ή τα πήρα λάθος. 18, 19, 20. Το 20 ήταν αυτό. Ναι. Το 21. Με μπέρδεσες. Το 21 δεν μπορούσε παρά να μην είναι στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Προφανώς. Και στο πώς ξαναμπήκε το θέατρο στη χώρα που το γέννησε. Και βρήκαμε όλους τους πρώτους ηθοποιούς μετά την Επανάσταση, πώς ξεκίνησε το θέατρο εδώ, πώς ήρθαν οι Έλληνες της Διασποράς. Όχι μόνο αυτό, και θεατρικά που παίχτηκαν εκείνον το 19ο αιώνα με θέμα το 21. Βρήκαμε ό,τι έχει γίνει με θέμα το 21 σε κινηματογράφο, θέατρο, όλα αυτά τα χρόνια.
και επειδή ήταν και η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων, το δεύτερο μέρος του μερολογίου ήταν οι προθιέρειες των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν όλες οι ηθοποιοί και δύο ήταν χορογράφοι. Και πάμε στο σημερινό, στο φετινό. Το φετινό πάλι δεν θα μπορούσε παρά να μην είναι σε μια άλλη, στη θλιβερή επέτειο. Είναι 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με το ποιοι άνθρωποι ήρθαν από εκεί εδώ, ποιοι μεταλαμπάδευσαν τον πολιτισμό της Μικρασίας στην Ελλάδα. Μικρασιάτες ηθοποιοί δηλαδή. Μικρασιάτες, Πόντιοι και Κωνσταντινοπολίτες. Είναι πάρα πολλοί. Και πάρα πολλοί κατάγονται από εκεί, ας πούμε, όπως η Γερασιμίδου, ο Βαμβακίδης. Είναι άνθρωποι που οι πρόγονοί τους ήταν από εκεί. Έχει συγκλονιστικά στοιχεία μέσα και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την καταστροφή. Και βεβαίως πήραμε τη βοήθειά σου, γιατί το ημερολόγιο είχε και την αρχική ιδέα να μπουν και τα αρχαία θέατρα που έχουν εγκλωβιστεί στην ουσία στην Τουρκία. Όσο πολύ σωστά το λες. Εγκλωβιστεί. Ναι. Γιατί ήταν δικοί μας τόποι που χάθηκαν δυστυχώς μετά από 3.000 χρόνια και τώρα αποτελούν το κράτος της Τουρκίας. Εκεί όμως υπάρχει ο ελληνικός πολιτισμός. Ακριβώς. Ναι. Και δεν διαχειρίζονται και σωστά τα αρχαία ελληνικά θέατρα. Εκεί πέρα γίνονται παραστάσεις, να σου πω, με ό,τι μπορεί να φανταστείς, ακόμα και με θηρία και με ζώα και τσίρκο. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, βάζουν υπεράριθμα εισιτήρια μέσα, μπαίνει ο καθένας όπως θέλει. Άρα να μπορεί να καταστραφούν. Άρα πολλά από αυτά είναι σχεδόν ετοιμόρροπα. Ήδη σε πάρα πολλά, όπως γράφουμε μέσα και στο ημερολόγιο, από σεισμούς κλπ. Έχουν καταρρεύσει σχεδόν. Γιατί δεν υπάρχει μέρημνα εκεί, φροντίδα, αυτή που να σωθούν όλα. Ναι. Εδώ πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό ότι συνεχώς βρίσκονται θέατρα. Έχω νιώσει μεγάλη συγκίνηση με το θέατρο της Λάρισας, που το είχα δει να φαίνονται μόνο τρεις του γραμμές από κερκίδες και οι πολυκατοικίες δίπλα και σήμερα δεσπόζει με το κέντρο της πόλης. Και από ό,τι ακούω, θα γκρεμιστούν άλλα 10 τετράγωνα γύρω-γύρω. Για να αναδειχθεί. Για να αναδειχθεί. Και το θέατρο των Αχαρνών που ήδη τελειώσαν και απαλωτριώσεις και θα βγει και αυτό σιγά σιγά στην επιφάνεια και άλλα πολλά θέατρα. Το θέατρο της Γιτάνης στην Θεσπρωτεία. Είμαστε μια χώρα που το θέατρο το έχουμε μέσα μας από αρχαιοτά των χρόνων, το αγαπάμε, ζούμε με αυτό. Το ξέρουμε στο δυτικό κόσμο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί η συμμετοχή σου σε αυτό το ημερολόγιο είναι ουσιαστική. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε σε αυτήν την καρδιά. Πρώτα απ' όλα μου το ζήτησες εσύ που είσαι παιδικός μου φίλος, πρέπει να πω. Δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είναι τόσο σημαντικό το θέμα να αναδείξουμε τα θέατρα αυτά, γιατί περισσότεροι, ξέρεις, γνωρίζουν ένα-δύο ή νομίζουν ότι θέατρα υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Ενώ αρχαία ελληνικά θέατρα υπάρχουν σε όλη τη Μεσόγειο. Σε όλη τη Μεσόγειο. Στην Αίγυπτο και στην Ιταλία παντού. Ιταλία, ναι, παντού. Ειδικά η Σικελία και. Με συγκίνησες μόλις το είπα, αμέσως είπες. Θα συμμετέχω. Πού μπορεί να το βρει κανείς αυτό, Σπύρο μου? Αυτά τα ημερολόγια υπάρχουν στα γραφεία του ΤΑΣΕΙ, υπάρχουν σε κάποια βιβλιοπολία, ελάχιστα όμως, και σε κάποια θέατρα, αλλά δυστυχώς φέτος λόγω της υπολειτουργίας των θεάτρων δεν τα βάλαμε στα θέατρα. Όμως, επειδή το Ιδροπλάνο που είναι η εκδότη εταιρεία έχει δικό του courier, αποφασίσαμε μέσω courier να στέλνετε όπου θέλει κανείς. Έχουμε στείλει ημερολόγια στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Νότια Αφρική, όπου υπάρχουν Έλληνες. Τα παραγγέλνουμε και τους στέλνουμε. Ένα τηλέφωνο του ΤΑΣΕΙ που μπορεί κανείς. 210 3815 879. Μπορούν όμως ακόμα και να τα παραγγέλνουν μέσα από το λογαριασμό μας στο Facebook, στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο προσωπικό μου Instagram. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα με τις διευθύνσεις τους κτλ. Και τα στέλνουμε. Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό ότι επειδή τώρα το ημερολόγιο, επειδή το διαφημίζουμε και από τις εκπομπές της τηλεόρασης, έχει γίνει πολύ γνωστό, τώρα που το παίρνουν. Ζητάνε και τα προηγούμενα. Επομένως, πάει όλο το πακετάκι τώρα. Έτσι γίνεται. Όλο τον ετών. Έτσι, όταν κάτι φτιάχνεται με την σκέψη του συλλεκτικού, έτσι γίνεται πάντα. Και γίνεται με πάρα πολύ αγάπη. Κάθε χρόνο ψάχνω να βρω ένα θέμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να τα απομονώσουμε και μάλιστα είναι ενδιαφέρον για κάποιον του μέλλοντος να το βρει μαζεμένο αυτό το υλικό. Ας πούμε, του χρόνου θα έχουμε γυναίκες και άντρες, γιατί υπάρχουν και λίγοι άντρες που συμμετείχαν στα ελληνικά και τα διεθνή καλλιστεία και έχουν πάρει πάρα πολλούς τίτλους και τους ηθοποιούς που έχουν γράψει βιβλία ή αυτοβιογραφίες ή μυθιστορήματα. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βιογραφίες και αυτοβιογραφίες έχουν γράψει πάρα πολύ. Μετά σκεφτόμαστε να κάνουμε τους ηθοποιούς που ζωγραφίζουν. Ήδη έχουμε κάνει έκθεση ζωγραφικής με ηθοποιούς και ζώντες και αυτούς που έχουν αποχωρήσει. Και σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα ένα ημερολόγιο να είναι αφιερωμένο στους ηθοποιούς που ζωγραφίζουν. Και κάθε χρόνο θα έχουμε θέματα.
Πού πάνε τα έσοδα αυτά, δηλαδή ποιοι είναι οι σκοποί του ΤΑΣΕΗ και αυτά τα έσοδα που τα δίνει έσοδα ο καθένας, πάνε... που είναι ελάχιστο, 10 ή 12 ευρώ για ένα ολόκληρο τέτοιο βιβλίο. Ναι. Τα έσοδα πάνε κατευθείαν στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ηθοποιών, με απότερο σκοπό να βοηθάμε τις οικογένειες των ηθοποιών που βρίσκονται σε πρόβλημα, να διοργανώνουμε τις γιορτές και τις εκθέσεις, γιατί όλα αυτά θέλουν έξοδα. Με αυτά τα έσοδα που είχαμε από το μερολόγιο πέρυσι, φτιάξαμε ένα εκπληκτικό βεστιάριο από ρούχα που μαζέψαμε, πολύ οργανωμένο ως προς τις εποχές, ως προς τα καπέλα, τις περούκες, γιατί μαζέψαμε πάρα πολύ υλικό, αλλά αυτό ήθελε και χρήματα. Προφανώς. Για να κάνεις ένα βεστιάριο θέλει πολύ κόπο και πολύ χρήμα. Το οποίο βεστιάριο μπορεί να το δανείζεται κάποιος θείασος. Το δανείζουμε στους θειάσους που είτε μικρούς είτε μεγάλους, χωρίς χρήματα. Μόνο με το να τα καθαρίσουν. Ναι, να τα φέρουν πίσω καθαρισμένα. Ναι, είναι σαν δανειστικό. Ωραία. Δεν είναι πολύ ωραία. Για να φέρνει έσοδα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο κόστος για ένα θείασο να κάνει κουστούμια, το ξέρεις πάρα πολύ. Η παράσταση του Ηρωδίου που κάναμε για το 21, που είχε πάνω από 200 κοστούμια, κυρίως έγινε από το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ και του σπιτιού του ηθοποιού. Mm-hmm. Γιατί και η Άννα Εφόνσου έχει κάνει ένα βεστιάριο πολύ καλό από αυτά που μαζεύουμε, από τα θέατρα, από τους ηθοποιούς. Ο κάθε ηθοποιός, ξέρετε, όταν φτιάχνει και ρούχα που τα φτιάχνει μόνος του, στο τέλος του μένουν. Και τι να τα κάνει. Υπάρχουν παλιοί ηθοποιοί που μας δώσανε τα ρούχα των επιθεωρήσεων, κάτι φουστάνια εκπληκτικά. Παλιές ηθοποιοί, τι να τα κάνουν. Μένουν στις ντουλάπες αχρησιμοποιητά, ενώ μπορούν ουσιαστικά να βοηθήσουν πάρα πολλούς νεανικούς θειάσους κυρίως. Ναι. Και ερασιτεχνικούς και νεανικούς και επαγγελματικούς θειάσους. Γιατί, γιατί να... Παπούτσια άλλης εποχής. Που για να τα βρεις πρέπει να πας να τα νοικιάζεις. Δεν θέλω να κλείσουμε στενάχωρα βέβαια, αλλά πρέπει να το θίξουμε το θέμα, το ότι βοηθάτε και ανθρώπους, ηθοποιούς, οι οποίοι δυστυχώς, χωρίς να φταίνε σε τίποτα αυτόν τον καιρό, βρίσκονται σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Αυτός ο καιρός, μετά τα μνημόνια, ήρθε ο κορονοϊός και μας αποτελείωσε. Δεν υπάρχει δυσκολότερη περίοδος, νομίζω, για τους καλλιτέχνες από τον καιρό της κατοχής. Τόσο άσχημα. Και τόσο σε ένδια δεν ήταν ποτέ ηθοποιοί. Ξέρω ότι μαζεύεις κάθε μέρα σακούλες με τρόφιμα, υποχρεώνεσαι σε επιχειρήσεις. Έχουμε πολλούς χορηγούς. Έχουμε βρει χορηγίες από σούπερ μάρκετ, από συλλόγους, αλλά όλη την ώρα κουβαλάμε, μοιράζουμε, πηγαίνουμε από σπίτια σε σπίτια. Υπάρχει μια τάση πολύ μεγάλης αλληλεγγύης μέσα στους ηθοποιούς. Υπάρχουν παλιότεροι ηθοποιοί που είναι εύποροι, οι οποίοι δίνουν τακτικά, όχι τη συνδρομή τους, δίνουν χρήματα. Mm-hmm. Για αυτούς που δεν. Αλλά αυτό όλο θέλει πολύ οργάνωση και θέλει και πολύ ψυχή. Νομίζω, περί αυτολογώ τώρα λίγο, ότι ήμουν το κατάλληλο άτομο σε αυτή τη θέση για αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, που επειδή με διαπνέει ένα αίσθημα με καλές αρχές τέλος πάντων. Αλληλεγγύης, αγάπης και συναδέλφωσης. Ναι, άσχετα από θρησκείες κτλ. Ξέρεις ότι εγώ είμαι αρχαιολάτρης, όπως και εσύ. Και αλλά αυτό. Είναι ότι είσαι και χαλκέντερος κι όμως. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο κάποιος να θέλει. Είναι να αντέχει. Δηλαδή έχεις ιερό σκαρί, ζεις γι' αυτό, παίρνεις δύναμη από αυτό. Απλά τώρα τελευταία τα έχω παίξει. Γιατί από κάτι, δουλεύω και πάρα πολύ. Και όλο αυτό είναι ένα φόρτωμα τρομερό που μερικές φορές μου έχει σπάσει τα νεύρα. Τέλος πάντων, να σκεφτείς ότι το ημερολογιάκι αυτό το κρατάω πάντα επάνω μου. Έχω μια τσαντούλα με 4-5, γιατί μπορεί κάποιος να το ζητήσει στο μετρό. Τσακ, το βγάζω. Πουλάς δηλαδή, είσαι πολιτής. Είσαι πολιτής. Πολύ τακτικά σημαίνει αυτό. Στον δρόμο, κάποιος μετά που με βλέπει τηλεόραση και λέει: αυτό το ημερολόγιο που μπορούμε να το βρούμε, εδώ. Πολύ καλό. Άμεση πώληση. Σκρούτς. Ο Σκρούτς ήταν μια από τις μεγαλύτερες μου επιτυχίες στο θέατρο. Νομίζω θα επαναληφθεί και του χρόνου, γιατί μας έτυχε μεγάλη ατυχία του κορονοϊού που αρρώστησε ο μισός θείασος και κλείσαμε, ξανανοίξαμε. Τέλος πάντων, είναι μια περιπέτεια πολύ άσχημη αυτή η φετινή. Όμως ο Σκρούτζ για μένα θα μείνει σαν ένας από τους πολύ μεγάλους και ωραίους ρόλους που έχω παίξει. Mm-hmm. Και έχεις παίξει άπειρους. Άπειρους, αλλά ξεχωρίζω μερικούς. Όπως την Κασάνδρα στον Αγαμέμνονα, το Παγκάκι και το Σκρούτζ. Το Παγκάκι ήθελα να στο θίξω, αλλά το είπες. Παγκάκι είναι. Παντού και πάντα. Να κλείσουμε. Τι γίνεται με τα θέατρα, βρε Σπύρο μου, δηλαδή υπάρχει κάποια άλλη φόρμουλα που θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης δεν ζει χωρίς κοινό, το κοινό δεν ζει χωρίς θέατρο.
δεν μπορεί να συμβιβαστεί αυτό το πράγμα με κάποιον, δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Το κοινό θέλει να έρθει στο θέατρο και τώρα φοβάται. Έχει ελαχιστοποιηθεί, γι' αυτό και οι παραστάσεις έχουν συρρυκνωθεί. Δηλαδή δεν παίζουν κάθε μέρα τα θέατρα, παίζουν δύο μέρες, τρεις μέρες. Έγινε το live streaming μέσα στον κορονοϊό, τότε που ήταν όλα κλειστά. Το οποίο όμως είναι μια ανορθόδοξη μέθοδος για να βλέπεις θέατρο. Δεν το πάω, δεν μπορώ. Καθόλου κι εγώ. Και κανείς από εμάς δεν το θέλει το live streaming. Χρησιμοποιήθηκε σαν λύση έκτακτης ανάγκης. Όμως να δεις θέατρο ενώ ταυτόχρονα χτυπάει το τηλέφωνό σου. Τρως, ναι. Μιλάς με τους διπλανούς σου. Δεν γίνεται. Πέφτει η γραμμή, το ίντερνετ, δεν το βλέπεις ξανά. Το θέατρο είναι κάτι που πρέπει να είσαι αφιερωμένος με αυτούς που είναι πάνω ζωντανά στη σκηνή. Είναι διαδραστικό. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Τι γίνεται, δηλαδή και από το κινητό είδαν άνθρωποι. Βλέπαν θέατρο. Ναι. Είναι θέατρο αυτό. Αυτό είναι μια άλλη μορφή τέχνης που δεν συμβαδίζει με αυτό που μέσα στην καρδιά μας εννοούμε θέατρο. Λοιπόν, κάποιοι το είχαν ανάγκη, το κάνανε. Είδα και εγώ πάρα πολλά live streaming για να δω ακριβώς τι είναι. Τα πιο πολλά ήταν πολύ κακά. Mm-hmm. Δεν μπορούσες να τα παρακολουθήσεις. Έχει και η ψυχολογία τώρα πια. Επίσης, εάν κάνει κοντινά μακρινά πλάνα, δεν είναι θέατρο. Ναι, είναι κινηματογραφημένο. Σωστά. Θέατρο κατά την άποψη κάποιου που το γύρισε, που το τράβηξε κινηματογραφικά. Το θέατρο είναι εγώ επιλέγω τι θα δω και πού θα εστιάσω. Δεν είναι πού θα εστιάσει αυτός που έχει την κάμερα. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω τον Α ηθοποιό να βλέπω και εσύ να μου δείχνεις το Β. Σωστά. Δεν γίνεται. Μπορεί να θέλω να βλέπω αυτόν που σιωπά. Καταθέσατε προτάσεις σαν Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το πώς πρέπει να λειτουργεί το θέατρο πια αυτόν τον καιρό? Έχουμε κάνει και εμείς προτάσεις, κάνει και το Υπουργείο Πολιτισμού προτάσεις. Όμως, όταν υπάρχει μια τέτοια λέλαπα, ό,τι πρόταση και να κάνεις, δεν συμφωνούν κάποιοι άλλοι. Όταν έγινε το θέμα των εμβολίων και τάχθηκε το κράτος, είπε μόνο εμβολιασμένοι, ξεσηκώθηκαν οι άλλοι. Είδατε ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα τεράστιο με κάποιο συγκεκριμένο ηθοποιό που σηκώθηκε και έφυγε από την παράσταση και την κατέστρεψε στην ουσία. Διότι μετά από αυτόν πήγε άλλο ηθοποιό να το παίξει, δεν είχε τόσο κόσμο, κόλλησε και κορονοϊό και σταματήσανε. Δηλαδή. Σας βλέπω συνέχεια στους δρόμους όμως, για πρώτη φορά οι ηθοποιοί. Είμαστε πάρα πολύ τακτικά στους δρόμους και δυναμικά για να δείξουμε ότι ο πολιτισμός δεν πρέπει να πεθάνει. Ένα κράτος που αδιαφορεί για τον πολιτισμό του, και δεν λέω ότι η Ελλάδα αδιαφορεί, δεν μπορώ να πω, και το Υπουργείο Πολιτισμού μας επιδότησε για το ημερολόγιο, γιατί είδε ότι κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά. Επομένως δεν μπορώ να βγαίνω και να, όπως μου είπαν μερικοί, βγες να βρίζεις το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορώ να βγω να το βρίζω. Μπορεί να διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Όμως απ' την άλλη δεν μπορώ να μην λέω ότι μας επιδοτεί, αφού μας επιδοτεί. Να κάνω τον Κινέζο, δεν γίνεται. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσε. Βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι υπεύθυνο για την ανέχεια των ηθοποιών. Για την ανέχεια είναι το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης είναι η παραγωγή, οι οποίοι δεν κάνουν συνασπισμό για να μπορέσουμε μεταξύ μας να κάνουμε μια συλλογική σύμβαση αξιοπρεπή. Το αποφεύγουν. Έτυχε και ο κορονοϊός που τους βόλεψε. Βεβαίως και αυτοί παθαίνουν μεγάλη ζημιά. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τα θέατρά τους. Διότι τα θέατρα είναι πανάκριβα, έχουν πολύ ψηλά μίσθια και πολύ δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Πολύ προσωπικό. Πολύ έτσι. Προσωπικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Γιατί ο καθένας νομίζει ένα θέατρο είναι ηθοποιοί που παίζουν. Όχι, δεν είναι μόνο ηθοποιοί, είναι και οι άλλοι άνθρωποι. Καθαρίστριες, ταξιθέτριες, ταμείες. Όσοι είναι ηθοποιοί, μπορεί να είναι και περισσότεροι οι άλλοι που δουλεύουν γύρω-γύρω, γύρω από τον πολιτισμό. Οι οποίοι και αυτοί οι άνθρωποι του πολιτισμού είναι. Δηλαδή οι χολύπτες, οι κονολύπτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο θέατρο που έχουμε, αυτούς που μας βάζουν τα. Πώς κάνουμε το musical. Εδώ κάθονται 10 άνθρωποι και μας τοποθετούν με ακρίβεια που θα είναι τα μικρόφωνα. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Δεν είναι πάνω σε αυτό που σπούδασα, να τοποθετήσω εκεί που πρέπει αυτά. Άρα έχουν πλήττονται πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από εμάς. Γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στους δρόμους και γι' αυτό το λόγο απαιτούμε να μας δώσουν περισσότερη σημασία. Κράτος χωρίς πολιτισμό πεθαίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο μου, για αυτή τη συνέντευξη. Εύχομαι και αυτό το ημερολόγιο να πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη πάει πολύ καλά. Στα σπίτια. Νομίζω ότι είναι το πιο συγκινητικό, γιατί η Σμύρνη είναι μέσα στις καρδιές όλων μας. Έχουμε και ένα αφιέρωμα στην Τενίση μέσα, πολύ μεγάλο. Πολύ μικρά. Γιατί πραγματικά η Τενίση, με τα έργα που κάνει τα τελευταία χρόνια, έχει προωθήσει το ότι πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία μας. Εγώ δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους να μου λένε τι με νοιάζει, τι έγινε τότε. Βεβαίως και πρέπει να σε νοιάζει τι έγινε τότε και τι έγινε και στις άλλες εποχές. Δεν μπορεί να μην γνωρίζεις πώς έγινε αυτό το κράτος. Θα σου πω κάτι. Μια φορά ένας μαθητής, λίγο ζυζάνιο, αντιδρούσε στον καθηγητή που του μάθαινε αρχαία ελληνικά. Και του λέει: και τι θα γίνει, λέει, άμα ξέρω εγώ την Αντιγόνη και το ένα και το άλλο.
Τον κοίταξε λίγο ο καθηγητής και του λέει: πάμε λίγο μια βόλτα έξω στο προάβλιο. Και του δείξε τα δέντρα. Του λέει: τα βλέπεις αυτά, σ' αρέσουν? Λέει: πάρα πολύ. Αν δεν είχαν ρίζες, δεν θα υπήρχαν. Σωστό. Αυτό, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ. Σε εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη χρονιά. Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ να μάθουν και τα προβλήματά μας και το πόσο χρήσιμοι άνθρωποι είμαστε για να ζήσει αυτή η πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά εδώ πέρα, ο χαλκέντερος φίλος μου, ο αγαπημένος μου παιδικός φίλος, και εγώ θα είμαι εδώ όποτε με χρειαστεί. Και το Αρχείο Πολιτισμού. Να είστε καλά.
τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.